7 χρόνια μετά, κανείς θα μπορούσε να ξεκινήσει μιλώντας ή συνομιλώντας με τον κύριο Παπακοσταντίνου να ρωτήσει τελικώς φταίνε τα μνημόνια, η μνημονιακή ή πλέον η αντιμνημονιακή που δεν καταφέρνουμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλή σας μέρα. Γιατί πλέον τα δοκιμάσαμε όλα. Τα μνημόνια υπάρχουν διαφόρων ειδών. Ήδη είμαστε στο τρίτο. Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει το τέταρτο, το οποίο θα παραδώσει μετά το 18 στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι εκείνη. Και τους μνημονιακούς, όπως τους κατηγορούσα τότε, τους έχουμε ζήσει. Πλέον στην κυβέρνηση είναι η αντιμνημονιακή τότε. Αλλά στο βάλτο βρισκόμαστε. Ναι, νομίζω πως πρέπει να έχει γίνει σαφές πλέον ότι το πρόβλημα δεν ήταν τα ίδια τα μνημόνια. Το πρόβλημα ήταν η κρίση που υπήρχε στη χώρα, στην οποία επιχείρησαν να δώσουν μία απάντηση στα μνημόνια, μία απάντηση ατελή και βέβαια εξαιρετικά επίπονη. Νομίζω πως αυτό πλέον πρέπει να έχει γίνει κτήμα του κόσμου, γιατί αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα θα είχαμε μία πολύ πιο γρήγορη εξέλιξη και θα είχαμε βγει από τα μνημόνια. Είμαστε, θυμίζω, η μόνη χώρα. Άλλες μπήκαν μετά από εμάς και βγήκαν πριν από εμάς. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος βέβαια. Εμείς εξακολουθούμε να παιδευόμαστε και από ό,τι φαίνεται το τρίτο μνημόνιο θα ακολουθήσει ένα τέταρτο, ή αν δεν θέλουμε να το πούμε μνημόνιο, να το πούμε μια καλά, βαρεθήκαμε να τα λέμε κάπως όλα αυτά, αγαπητέ μου. Ειλικρινά σας μιλώ, κύριε Παπακοσταντίνου. Εγώ δηλαδή προσωπικά, ως πολίτης, ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, βαρέθηκα να βαφτίζουμε έννοιες. Ένα ακόμη μνημόνιο είναι. Αφού είναι μια συνεργασία, μια συμφωνία δύο μερών με συγκεκριμένους όρους, είναι μνημόνιο. Γιατί μας φοβίζουν οι λέξεις? Εγώ το καταλαβαίνω. Το λέω για εσάς. Αλλά αυτό το πράγμα το επικοινωνιακό της κυβέρνησης, να μην. Σήμερα, ας πούμε, λέγαμε νωρίτερα ότι η Αυγή έχει πρωτοσέλιδο την συμφωνία και αποφεύγει τον όρο στα ελληνικά και χρησιμοποιεί τον λατινικό όρο. Λέτε και απευθύνονται πλέον σε κόσμο που δεν κατάλαβε τι γίνεται ή τι πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Σε λάθος άνθρωπο. Το ξέρω τώρα, το λέω με αφορμή την κουβέντα μας, γιατί σας λέω πραγματικά κουραστήκαμε να όλο αυτό το επικοινωνιακό κρασέντο της κυβέρνησης. Από τη στιγμή που η χώρα δεν εξακολουθεί να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, είναι αναγκασμένη να προσφεύγει σε δανεισμό. Ο δανεισμός αυτός πάντα έχει όρους. Να τους πούμε μνημόνιο, να τους πούμε όπως θέλουμε, αλλά είναι όροι. Αυτό λοιπόν δυστυχώς δεν θα τελειώσει το 18. Ο λόγος για τον οποίο διαφοροποίησα τις λέξεις δεν ήταν για να συνεχίσω την επικοινωνιακή προσπάθεια να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Είναι γιατί η ελπίδα είναι ότι θα είναι μια διαφορετική συμφωνία. Όχι με την έννοια θα έχει όρους, όλες οι συμφωνίες έχουν όρους, αλλά με την έννοια ότι αν τα πράγματα πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί, δηλαδή αν πράγματι η Ελλάδα μπει στην ποσοτική επέκταση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε οι ανάγκες που θα έχει το 18 θα είναι μικρότερες, θα μπορεί να τις ικανοποιήσει εν μέρη τουλάχιστον από τις αγορές, το οποίο σημαίνει ότι η βοήθεια των εταίρων μας θα είναι μικρότερη, μπορεί να είναι απλώς μια επιστωτική γραμμή ή κάποια χρήματα στην άκρη αν χρειαστούν. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Έτσι, για να γίνει αυτό το σενάριο, βεβαίως πρέπει να κλείσει η σημερινή αξιολόγηση, να μπούμε στην ποσοτική επέκταση, να πέσουν τα spreads, να βγει η Ελλάδα στις αγορές, να φανεί ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια. Ωραία, της, όλα αυτά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά, αγαπητέ μου κύριε Παπακοσταντίνου, αλλά κανείς θα πει και γιατί αυτή τη φορά να συμβεί. Δύο χρόνια, τρία χρόνια, γιατί δεν συμβαίνει, ας πούμε. Δηλαδή δεν είχαμε ανάλογα διακυβεύματα, είχαμε, στο πρόσφατο. Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα. Δηλαδή πέρσι το Πάσχα θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πριν από το Πάσχα είχε πει ότι θα κάνουμε Ανάσταση. Πέρασε ένας χρόνος. Οποιοδήποτε θρησκεύματος και αλλής Ανάσταση δεν έχει, ναι. Το Φεβρουάριο του 2015, μετά από το αντίστοιχο Eurogroup, που είχε τυχαία εντελώς και γίνει 20 Φεβρουαρίου και αυτό, η πρώτη φράση που είχε διακινηθεί από την κυβέρνηση ήταν «τελείωσε λιτότητα». Και εντελώς συμπτωματικά η φράση που διακινήθηκε και μετά από αυτό το Eurogroup είναι «τελείωσε λιτότητα». Νομίζω πως ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δυστυχώς. Κοιτάξτε, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει λάθη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι παραπάνω από λάθη, διότι το τέλος 2014, παρά τα προβλήματα, φαινόταν μία διέξοδος. Ανταυτού ξαναμπήκαμε στο πρόβλημα full και έτσι αυτή τη στιγμή, δύο χρόνια μετά από μία τρομακτική καθυστέρηση διαπραγμάτευση, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βγούμε. Λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τουλάχιστον εμάς τους δημοσιογράφους τα οικονομικά, ότι η οικονομία χρειάζεται ένα σοκ ώστε να αλλάξει ψυχολογία, γιατί αν αυτό δεν συμβεί, δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομία. Το σοκ πώς θα επέλθει, κύριε Παπακοσταντίνου?
σίγουρα δεν χρειάζεται άλλο ένα ηφαισιακό σοκ και νομίζω πως εδώ παρά το γεγονός ότι η συμφωνία είναι αναγκαστική γίνεται με όρους που δεν θα έλεγα ότι είναι η σωστή για να μπορέσει να ανακάμψει. Δηλαδή με άλλα λόγια έχει περισχύσει η άποψη ότι χρειάζεται, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5%, και αυτό δεν είναι καλό για την οικονομία. Όταν λένε αυτοί που λένε ότι χρειάζεται η οικονομία ένα σοκ, προφανώς, τουλάχιστον ας μην επιχείρησαν τις ερμηνεύσεις, ας πω εγώ ότι χρειάζεται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να συνεχίσει να φαίνεται ότι η πορεία που ξεκίνησε έστω και δειλά το 2016 θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα υπάρξει μια μεγέθυνση. Προσέξτε, δεν λέω ακόμα ανάπτυξη, λέω μεγέθυνση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι να υπάρξει ένα σοκ θετικό ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, με τις εγχώριες δυνατότητες δεν θα μπορέσουμε να βρούμε το είδος, το ύψος των επενδύσεων που χρειάζεται. Γιατί για να έρθει, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, αγαπητέ μου κύριε Αποκωνσταντίνου, και το λέω με πικρία, γιατί να έρθει ένας ξένος αυτή τη χώρα? Μόλις χθες, μπορεί να είναι τριτεύον το παράδειγμα, αλλά στη φιλοσοφία, στον πυρήνα του έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε ή αντιλαμβανόμαστε την επένδυση και τους πλούσιους και τους επενδυτές. Μόλις χθες, βουλευτής εν ενεργεία του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η ανθρώπινη τραγωδία στη Λαμία έχει ταξικό πρόσημο. Ο κακός πλούσιος, ο κακός επιχειρηματίας, έχει... με τον κακομαθημένο παιδί, ο απατεώνας δηλαδή από τη μία πλευρά κλπ. Με αυτό το κλίμα σε μια χώρα, γιατί να σου έρθει ο άλλος να σου κάνει επένδυση? Προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να πείσει κανένας πολλούς επενδυτές να επενδύσουν όταν βλέπουν μια πολιτική αστάθεια, μια, για να το πω ευγενικά, μια διστακτικότητα απέναντι σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το καθεξής. Βλέπετε, είμαι ιδιαίτερα ευγενής ως προς την κριτική που κάνω. Παρ' όλα αυτά, η χώρα έχει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές. Αλλά για να μπορέσει να προσελκύσει το είδος των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που κάνουν τη διαφορά, προφανώς πρέπει να κάνει μία σειρά από αλλαγές, τις οποίες ξεκίνησε αλλά τις οποίες δεν έχει ολοκληρώσει. Και βέβαια χρειάζεται και πολιτική αλλαγή, γιατί η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει οποιοδήποτε ξένο επενδυτή να επενδύσει. Οι μόνοι οι οποίοι έρχονται είναι αυτοί οι οποίοι είναι ήδη εδώ και προσπαθούν να προστατέψουν τις επενδύσεις τους απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία άλλα λέει τη Δευτέρα και άλλα τη Τρίτη, και τα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια τα οποία θέλουν να βγάλουν γρήγορα χρήματα από τις αλλαγές, για παράδειγμα των spreads, αν τα κλείσει η συμφωνία και μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Mm. Αυτά δεν αρκούν για να μπορέσει η οικονομία να πάρει μπροστά και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Γι' αυτό το έθεσα. Άλλου είδους κοιτάξτε. Mm-hmm. Πείτε μου λίγο, τι ερμηνεία δίνεται στο γεγονός ότι η εκταμείευση από μικροκαταθέντες, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, συνεχίζεται? Μικρών ποσών, τα οποία όμως αθρηστικά είναι 1,5 δις τον Ιανουάριο, στο ίδιο και περισσότερο επίπεδο τον Φεβρουάριο. Είμαστε στα 110-120 δισεκατομμύρια καταθέσεων, ήμασταν πάνω από 200 μέχρι κάποιο διάστημα πριν. Οι τράπεζες συνεπώς δεν μπορούν να δώσουν χρήματα για να βοηθήσουν επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια κλπ. Πώς θα πεμπλακούμε? Ποια ερμηνεία δίνετε εσείς? Αυτό είναι ένα σημάδι έλλειψης εμπιστοσύνης. Είναι ένα σημάδι ανησυχίας. Δεν έχει βοηθήσει και όλη η συζήτηση που γίνεται περί δραχμής, και αυτοί που την ανακοινούν νομίζω κάνουν πολύ μεγάλο κακό και στο εξωτερικό αλλά κυρίως και στη χώρα μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα σταθεροποιηθεί όταν κλείσει η συμφωνία. Βέβαια είμαστε ακόμα μακριά από την άρση των ελέγχων στα κεφάλαια, από τα capital controls. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Αν ήσασταν στη θέση του Υπουργού σήμερα, θα ανοίγατε, θα ζητούσατε πράσινο φως για να αρθούν τα capital controls στα 420 άρια? Ή θα σας φόβιζε το ενδεχόμενο να υπάρξει μαζική ανάληψη των καταθέσεών μας? Μετά από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την είσοδο στην ποσοτική χαλάρωση, ναι. Πριν από αυτά, νομίζω πως δεν θα το έκανα. Άρα, παρόλο που είναι ένα κακό μέτρο για την οικονομία, είναι ένα αναγκαίο κακό σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες να εμπιστευτούν τα ταμεία. Αυτή τη στιγμή ναι, γιατί ακόμα ξεχνάμε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι πάρα πολύ ευάλωτο. Έχει περίπου 50% μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αν συνεχίσει αυτή η εκροή, τότε ανοίγουν ζητήματα που θα θέλαμε να έχουν κλείσει, όπως μια περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση που ελπίζουμε όλοι να μην χρειαστεί.
Γι' αυτό και δεν θα μπορούσε κανένας να κάνει άρση των ελέγχων στα κεφάλαια χωρίς να έχει υπάρξει μια σταθεροποίηση πριν. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο να υπάρξει αναγκαιότης ανακεφαλαιοποίησης? Ναι, και ελπίζω να αποφευθεί αυτό. Γιατί αν γίνει, θα πρέπει να γίνει με τους νέους κανόνες. Οι νέοι κανόνες, όπως ξέρετε, είναι οι περίφημοι κανόνες του Μπέιλιν, στην οποία και οι ομολογιούχοι και οι μεγαλοκαταθέτες, όσοι υπάρχουν παραστώσει, και αυτοί υφίστανται περικοπές, κούραμα, ας πούμε, στα χρήματα τα οποία έχουν. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα. Ωστόσο, λέτε ότι είναι ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν δεν βελτιώσουμε πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι το έχουμε αποφύγει και θα το αποφύγουμε, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, να κλείσει η διαπραγμάτευση. Προϋπόθεση δεύτερη, να μπούμε στην προσωπική χαλάρωση της ΕΚΤ. Το οποίο πιστεύω ότι είναι κάτι που όλοι το θέλουν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να το κάνει πρέπει να ορισμένα πράγματα να μπορεί να τα ισχυριστεί στο διοικητικό της Συμβούλιο ο κ. Ντράγκη. Δηλαδή ότι έχει κλείσει αξιολόγηση και ότι οι Ευρωπαίοι, και αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα μεταξύ των Γερμανών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να έχουν δώσει αρκετές διαβεβαιώσεις για περαιτέρω μεσοπρόθεσμη μείωση του χρέους, η οποία θα γίνει βεβαίως μετά το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος, μετά το μέσα 18. Και η οποία βεβαίως προφανώς θα έχει και προϋποθέσεις μαζί τους. Εάν ήσασταν Υπουργός Οικονομικών, με την εκροή τον Ιανουάριο να φτάνει στο 1,5 δισεκατομμύριο, κάτι που σημαίνει ότι ενώ μπορούμε να πάρουμε πάνω από 1.600 ευρώ το μήνα, δεν τα αφήνουμε στο σύστημα. Θα περιορίζατε το όριο στα capital controls αυτή την εποχή? Όχι, δεν νομίζω πως πρέπει κανένας να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή αν συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο η εκροή? Νομίζω πως ακόμα τα πράγματα είναι ελεγχόμενα χωρίς να έχω όλα τα στοιχεία για να μπορώ να σας το πω αυτό με βεβαιότητα, γιατί αυτά τα έχουν μόνο η Τράπεζα Ελλάδος και το Υπουργείο και τις εξελίξεις και την εκτίμηση. Αλλά το να ξαναγυρίσει κανένα σε πιο αυστηρούς περιορισμούς, νομίζω πως είναι το χειρότερο σήμα που μπορεί να στείλει κανένας. Αντί δηλαδή να πάμε να λύσουμε το πρόβλημα, πάμε και και επιδεινώνεται. Όχι, δεν το. Θα προτείνατε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα ευρωπαϊκώς προσανατολισμένα, να πούνε ναι στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εξαρτάται από... Εγώ περιμένω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράσουν την απολύτως λογική αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία, ταυτοχρόνως ψηφίζοντας τουλάχιστον μέρος αυτών των μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βοηθάει, διότι για να ζητήσεις την στήριξη από τους άλλους πρέπει ταυτοχρόνως να τους έχεις εμπλέξει, να μην τους βρεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην τους λες προδότες, όπως έλεγε τόσα χρόνια. Είμαστε μακριά δηλαδή από μια συμφωνία. Θυμίζω βέβαια ότι το 2015, όταν στις δύσκολες καταστάσεις του Τρίτου Μνημονίου, η αντιπολίτευση εκεί βεβαίως συντάχθηκε και στήριξε την κυβέρνηση. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης και η οποία έχει κάνει ένα σωρό λάθη να περιμένει και μια στήριξη από την αντιπολίτευση με την οποία δεν κάνει μια στοιχειώδη προσπάθεια συνεννόησης. Μάλιστα. Κύριε Παπακοσταντίνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Focus 103,6.